Αγαπητοί εκπαιδευτικοί και γονείς, αυτή είναι η ιστοσελίδα μου. Είναι το αποτέλεσμα μιας ολόκληρης ζωής αφιερωμένης στην εκπαίδευση. Και όταν λέω εκπαίδευση, εννοώ και την παιδεία που χρειάζεται να προσεγγίσει ένας πραγματικά καλλιεργημένος άνθρωπος. Μια διευκρίνηση. Διάλεξα να έχω πάντα ως διακριτικό τίτλο το χελιδόνι, που συμβολίζει την άνοιξη. Αλλά, όπως ξέρουμε, ένα χελιδόνι δεν φέρνει την άνοιξη. Η ιστοσελίδα μου έχει δημιουργηθεί από περίπου 1200 αρχεία και παράλληλα οδηγεί και σε περίπου 450 βίντεο που έχω ανεβάσει στο YouTube. Όλα με τέτοια οργάνωση που να σου επιτρέπει να βρεις με 2-3 κλικ αυτό που θα ήθελες. Όλα τα αρχεία που υπάρχουν, βιβλία, άρθρα, εργασίες, CD-ROM και βίντεο, είναι ελεύθερα να τα δει ο καθένας και να τα κατεβάσει, αν θέλει, στον υπολογιστή του. Όπως είδατε, η ιστοσελίδα χωρίζεται σε διάφορα τμήματα. Ένα από αυτά τα τμήματα περιλαμβάνει τα δικά μου βιβλία και κάποια που έχω μεταφράσει και επιμεληθεί. Προσπάθησα βέβαια να απευθυνθώ και στους γονείς για θέματα ανατροφής και εκπαίδευσης σε μια κοινωνία που αλλάζει και σε έναν νέο κόσμο που χρειάζεται μια διαφορετική εκπαίδευση. Αλλά βασικά έχω μελετήσει σοβαρά τρεις τομείς. Ο ένας είναι η αρχική εκπαίδευση, προσχολική και πρωτοβάθμια, αφού σε αυτήν στηρίζεται η ανάπτυξη του παιδιού. Η ανάγνωση είναι η μία βάση για να στηριχθεί η σωστή ανάπτυξη. Και τα μαθηματικά είναι η άλλη βάση. Και πάντα με την έννοια ότι τα μαθηματικά δεν είναι για τους λίγους, τους έξυπνους, τους εκλεκτούς, αλλά για όλα τα παιδιά. Ο δεύτερος τομέας είναι η μετατροπή της αποστήθησης σε μια διαδικασία που να στηρίζεται στην κατανόηση και στην κριτική σκέψη. Και ο τρίτος τομέας είναι η πληροφορική, όχι με την έννοια του επιστήμονα της πληροφορικής, αλλά με την αξιοποίηση της πληροφορικής στην εκπαίδευση, στη γνώση και στην ενημέρωση. Ένα άλλο τμήμα της ιστοσελίδας περιλαμβάνει τα CD-ROM που έχω δημιουργήσει. Μερικά από αυτά ήταν τα πρώτα που έγιναν στην Ελλάδα στα μέσα της δεκαετίας του 90. Και εκείνα τα αρχικά ήταν δίγλωσσα για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από τον απόδημο ελληνισμό. Ήταν πραγματικά εντυπωσιακή η υποδοχή που τους έγινε το 1997 στην έκθεση ελληνικού βιβλίου στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Στο τμήμα για το YouTube θα βρείτε τις σειρές από βίντεο που με τη γυναίκα μου έχουμε ανεβάσει στο κανάλι μας. Στο τμήμα απόψεις και προτάσεις υπάρχουν διάφορα κοινωνικά και πολιτιστικά θέματα. Επίσης, από αυτή τη σελίδα μπορείτε να πάτε στις 44 εκπαιδευτικές σελίδες που έχω δημιουργήσει στο Facebook. Φυσικά, υπάρχει ένα τμήμα που παρουσιάζει την ερευνητική μου δραστηριότητα, όπως και ένα βιογραφικό μου με τις διάφορες πλευρές των δραστηριοτήτων μου. Νομίζω πως έχει ενδιαφέρον μια μικρή επιλογή από δημοσιευμένα άρθρα μου. Όπως για παράδειγμα, ένα άρθρο μου για τη χρήση της λογικής των υπολογιστών στην εκπαίδευση, δημοσιευμένο στην Καθημερινή της Κυριακής τον Φεβρουάριο του 1976. Ή ένα άρθρο μου δημοσιευμένο τον Ιανουάριο του 1990 στην Ελευθεροτυπία για τη δεκαετία του 80 που είχε τελειώσει και τη δεκαετία του 90 που ερχόταν. Στην ιστοσελίδα μου δεν υπάρχει καμιά δική μου διαφήμιση, ούτε εμφανίζονται διαφημίσεις τρίτων. Δεν προσφέρεται τίποτα για πώληση, ούτε χρησιμοποιούνται cookies για τη συλλογή των στοιχείων εκείνων που τη βλέπουν. Στην ηλικία μου είμαι 76 χρόνων. Δεν ενδιαφέρομαι για τη διεκδίκηση οποιασδήποτε θέσης ή για την απόκτηση οποιονδήποτε χρημάτων. Έχω τη σύνταξή μου και η γυναίκα μου έχει τη δική της σύνταξη. Το μόνο που με ενδιαφέρει είναι να προσφέρω εκπαιδευτικές ιδέες και σοβαρές σύγχρονες σχετικές γνώσεις σε όσους το επιθυμούν. Όσο και αν αυτό δεν είναι πολύ συνηθισμένο. Ιδέες και γνώσεις για την εκπαίδευση και την παιδεία. Έτσι κι αλλιώς, αυτό ήταν πάντα ο στόχος μου. Για 50 χρόνια,
όπως θα διαπιστώσετε αν δείτε την ιστοσελίδα μου. Ευχαριστώ για την παρακολούθηση.